Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε απόψε μαζί μας και συγχαίρω τον καθένα από εσάς που στέκεται στο πλευρό μας σε έναν αγώνα δύσκολο με πολλά εμπόδια. Τα έχουμε όμως ξεπεράσει και σε σύντομο χρονικό διάστημα αποδείξαμε σε όλους και προς όλους ότι ένα εγκύπημα δεν χρειάζεται να βασίζεται μόνο στην οικονομική δύναμη, αλλά στη δύναμη των μελών του και των στελεχών του. Τους ανθρώπους και τα σημερινά κοινωνικά. Τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν τον αγώνα για μια πιο δίκαιη κοινωνία, που καθημερινά με τις πράξεις τους βρίσκονται δίπλα στον συνάνθρωπο τους, στον συμπατριώτη τους που υποφέρει. Θέλω να ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα τα συλλογικά όργανα του κόμματος, ξεκινώντας από το Πολιτικό Συμβούλιο και την Κεντρική Επιτροπή, για την τιμή που μου έκαναν να είμαι τελικά εγώ ο άνθρωπος ο οποίος θα εκπροσωπήσει το Εθνικό Μητρικό Μέτωπο. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον συναγωνιστή Γιώργο Χρολάμπους, ο οποίος είναι απόψε μαζί μας και ο οποίος ήταν αυτός που πριν 5 χρόνια σήκωσε το βάρος να εκπροσωπήσει το κίνημα. Θέλω να διαβεβαιώσω άπαντες ότι όσον αφορά τη δική μου πλευρά θα δώσω το άπαντο δυνάμεο μου για να πετύχουμε έναν πολύ καλό αποτέλεσμα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Εθνικού Λαϊκού Μετώπου έκλεισε πολλά στόματα. Κυκλοφόρησαν διάφοροι μύθοι και διάφορες ιστορίες το προηγούμενο διάστημα ότι το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο θα ταχθεί υπέρ του ενός υποψηφίου, ότι η Πόλια θα ταχθεί υπέρ του άλλου υποψηφίου και ούτω καθεξής. Η υποψηφιότητά μας δίνει απάντηση προς όλους οι οποίοι χωρίς να μας ρωτήσουν χρησιμοποίησαν το όνομά μας. Όχι κύριοι, δεν θα ταχθούμε μαζί σας. Θα περπατήσουμε τον δρόμο που ξέρουμε να περπατούμε. Και εμείς δεν συνηθίζουμε να φυταλαντευόμαστε και να έχουμε εγκλήσει προς τα δεξιά κάποτε και κάποτε προς τα αριστερά. Δεν μας παίρνει ούτε ο άνεμος, ούτε μας κορπά κανένας. Έχουμε θέληση και δύναμη να προχωρήσουμε, γιατί καθημερινά βλέπουμε τον λαό μας να μας αγκαλιάζει. Είμαστε ξεχωριστοί και διαφορετικοί από την πρώτη μέρα που δημιουργηθήκαμε. Ήθιστε οι υποψήφοι στις προεδρικές εκλογές, και αυτή τη στιγμή συμβαίνει με τους ανθυποψηφίους μου, να επιλέγουν ένα σύνθημα το οποίο εκπροσωπεί τους ίδιους. Όπως παραδείγματος χάρη, δυναμική ηγεσία και διάφορα άλλα. Η κρίση θέλει ηγέτη, αν θυμάστε παλαιότερα. Εμείς επιλέξαμε να έχουμε ένα σύνθημα που θα εκπροσωπεί τον λαό μας, γιατί θεωρούμε ότι ο κάθε Έλληνας της Κύπρου έχει αδικηθεί, έχει προδοθεί πάρα πολλές φορές. Άρα λοιπόν δεν θα του πουλήσουμε λόγια κοινά περιεχομένου και ψεύτικες υποσχέσεις. Είμαστε μπροστά σε μια μεγάλη μάχη. Απομένουν 3 μήνες προεκλογικής εκστρατείας. Όσοι θυμούνται, το Μάιο του 2016 πετύχαμε την πρώτη μεγάλη νίκη. Να εισέλθουμε εντός του Κυπριακού Κοινοβουλίου με 2 βουλευτές. Προσπάθησαν τότε να μας εμποδίσουν και μάλιστα άλλαξαν το τελευταίο διάστημα πριν τις τότε εκλογές το εκλογικό μέτρο, και από 1,8% το ανέβασαν στο 3,6%. Τα 2 μεγάλα κόμματα πίστευαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα εμποδίσουν την είσοδο των ακραίων στην Βουλή.
Δυστυχώς για αυτούς, οι Ελαμίδες μπήκαν στη Βουλή. Η παρουσία μας εντός του Συμβουλίου ήταν αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε προς τον κάθε άνθρωπο που μας είχε στηρίξει. Με τον συναγωνιστή Λίνο Παπαγιάννη, τους τελευταίους 18 μήνες δίνουμε μια μάχη προσπαθούντας να περάσουμε τη δική μας πολιτική γραμμή, να στηρίξουμε ό,τι θεωρούμε καλύτερο για τον κυπριακό ελληνισμό και να εμποδίσουμε την εθνική καταστροφή. Στηρίξαμε διάφορα νομοσχέδια τα οποία πιστεύαμε ότι θα φέρουν καλύτερες μέρες στον τόπο μας. Στηρίξαμε την κατάργηση του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, που στόχο είχε το ξεπούλημα των κερδοφόρων δημόσιων εταιριών στον ιδιωτικό τομέα. Ζητήσαμε και αγωνιστήκαμε για την εμπέδωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλους τις τομείς της δημόσιας ζωής και για κάθε ευρώ που ξοδεύεται από τους φόρους των συμπατριωτών μας. Να θυμίσω πως είμαστε το μοναδικό κόμμα που ζήτησε να δεσμευτούν τα κονδύλια που αφορούσαν το ΤΕΠΑΚ, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, και τότε μας είχαν κατακρίνει, ενώ λίγο καιρό μετά αποδείχτηκε πως υπήρχε και εκεί ένα σκάνδαλο. Οι εξελίξεις δυστυχώς μας δικαίωσαν. Επιμέναμε και θα επιμείνουμε σε ζητήματα διαφάνειας. Όποιος ασχολείται με τη δημόσια ζωή του τόπου, οφείλει και πρέπει να είναι καθαρός. Το ΕΛΑΜ σε αυτές τις μάχες δεν είχε ούτε συμμάχους, ούτε οφείλους εντός του Κοινοβουλίου. Ζητήσαμε επίσης να σταματήσει η ηλεκτροδότηση της σημαίας συντροφής στον κατεχόμενο μεταλλάκτυλο. Έχουμε κατοχή, δεν χρειάζεται κιόλας να τη χρηματοδοτούμε. Καταθέσαμε επίσης αρκετές προτάσεις νόμου, τις οποίες ακόμα περιμένουμε να εξετάσουν οι διάφορες αρμόδιες επιτροπές. Θα αναφέρω μόνο μερικά από αυτά που περιμένουμε να εξεταστούν. Ζητήσαμε να εφαρμοστεί ο κατώτατος μισθός για όλα τα επαγγέλματα. Ζητήσαμε να εφαρμοστεί η κατώτατη σύνταξη και να μην υπάρχουν συντάξεις πείνας για τους συμπολίτες μας. Έχουμε καταθέσει πρόταση νόμου για βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα, κάτι το οποίο ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες εκτός από την Κύπρο. Έχουμε καταθέσει επίσης πρόταση για την καταπολέμηση της πειρατείας στα ταξί. Πρόταση που επιβάλλει σε εταιρείες οι οποίες συνάπτουν έργα με το δημόσιο να εργοδοτούν το ελάχιστο 50% Έλληνες της Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, δεν χρειάζεται να σας θυμίσω την ιστορία του ενωτικού δημοψηφίσματος. Γίνατε όλοι μάρτυρες ότι μια τροπολογία η οποία είχε περάσει, ΑΚΕΛ και Δημοκρατικός Συναγερμός φρόντιζαν μέσα σε μερικές εβδομάδες να πάρουν οδηγίες από τον κατοχικό ηγέτη, να επανέλθουν στο Κοινοβούλιο και να ακυρώσουν τον εορτασμό του ενωτικού δημοψηφίσματος. Κάτι τέτοιο δείχνει και τις προθέσεις τους όσον αφορά τη λύση του κυπριακού προβλήματος. Αυτή τη στιγμή το κυπριακό πρόβλημα βρίσκεται σε ατράνεια. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να μας εφησυχάζει αυτό το γεγονός. Αμέσως μετά τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές θα ξεκινήσει μια νέα διαδικασία πάνω στην ίδια βάση, δηλαδή τη διζωνική δικοινωτική νομοσπονδία. Το ΕΛΑΜ είναι ξεκάθαρα μια αντιομοσπονδιακή επιλογή. Είναι το κίνημα που από την ημέρα ιδρύσεώς του το 2008 επιμένει ότι το πρόβλημα της Κύπρου είναι η εισβολή και η συνεχιζόμενη κατοχή. Καταθέσαμε τις απόψεις μας και στο Εθνικό Συμβούλιο, όπου υποτίθεται υπάρχουν και άλλες δυνάμεις
που δεν συμφωνούν πλέον με τη γραμμή της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας. Όμως, όταν τους καλέσαμε να μην ακολουθήσουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα ελληνικά θέατρα, προτίμησαν να ταξιδέψουν μαζί του και με αυτόν τον τρόπο να εγκρίνουν τους χειρισμούς του, τους οποίους σήμερα καταδικάζουν, και να δώσουν έναν άλλο. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν πράξει ό,τι πράξαμε εμείς, να αποστασιοποιηθούν και να δείξουν σε εκείνη τη γνώμη ότι ναι, υπάρχει πρόβλημα στο κυπριακό θέμα και δεν είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για άλλες υποχωρήσεις. Αρκετοί συμπατριώτες μας ρωτούν, υπάρχει άλλος δρόμος, μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό? Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει. Και αυτός ο δρόμος είναι η λύση του ελληνικού κράτους. Μόνο τότε θα μπορέσει η Κύπρος να ορθοποδήσει και να είναι ασφαλής. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα καταστούμε όμοιροι της Τουρκίας. Και σε βάθος χρόνου μερικών γενεών θα καταντήσουμε ένας τόπος περιφέρεια της Άγκυρας, ο οποίος μέρα με τη μέρα θα τουρκοποιείται. Έχουμε επιλογή αυτή τη φορά να αποφύγουμε τα χειρότερα. Και η επιλογή είναι η στήριξη του ΕΛΑΜ. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, δεν έχω να τάξω σε κανέναν θέσεις, βολέματα και παχυλούς μισθούς. Έχω όμως να υποσχεθώ σε εσάς ότι τις αρχές μας και τις αξίες μας ούτε θα τις πωλήσουμε, ούτε θα τις διαπραγματευτούμε. Μερικοί μας λένε, μα καλά, γιατί δεν πράττετε όμως τα υπόλοιπα μικρά κόμματα? Γιατί δεν επιλέγετε ένα στρατόπεδο? Ίσως αύριο να σας δώσουν έναν υπουργείο, μια καρέκλα, έναν ημικρατικό οργανισμό. Μάλιστα, αυτήν τη λογική ακολουθούν και κόμματα τα οποία κατά τα άλλα δηλώνουν ότι έχουν πατριωτική και εθνικιστική πολιτική ταυτότητα. Για μένα οι εθνικιστές δεν ακολουθούν. Ανοίγουν τον δρόμο και προηγούνται των υπολείπων. Απευθυνθούμε στον κάθε πολίτη με ένα πολιτικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι ουσιώδες. Θα αγγίζει τα προβλήματα της καθημερινότητας του και αυτά για τα οποία ανησυχεί ο μέσος άνθρωπος. Θα αναφερθώ εντάχει γιατί θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να μιλήσουμε για το συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα. Έγινε κούρεμα καταθέσεων. Ο κόσμος δεν μπορεί να αποπληρώσει τα δάνειά του. Η Κύπρος είναι μια χώρα όπου το 50% και πλέον των δανείων έχουν γίνει μη εξυπηρετούμενα. Για να γίνουν λοιπόν εξυπηρετούμενα, θα πρέπει να γίνει κούρεμα των δανείων. Είναι εφικτό, διότι τα πλήστα δάνεια έχουν υπερχρεωθεί λόγω των τόκων και του λογιστικού χρέους. Δηλαδή λεφτά τα οποία δεν έχει πάρει ποτέ ο δανειολήπτης. Χρειάζεται κάθαρση όσον αφορά τα οικονομικά εγκλήματα. Παρακολουθείτε όλοι καθημερινά να έρχονται στην επιφάνεια νέα σκάνδαλα. Δεν βλέπουμε νόμους να οδηγούνται στη δικαιοσύνη αυτοί που πραγματικά έφεραν την οικονομική καταστροφή του τόπου μας. Εμείς θέλουμε να στηθεί ειδικό δικαστήριο τα οποία θα ασχολείται μόνο με οικονομικά εγκλήματα και θέλουμε να δούμε αυτούς που έφτεξαν όχι να τιμωρούνται με λίγους μήνες φυλάκιση αλλά να επιστρέφουν λεφτά στο κράτος. Λεφτά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να φτάξει πραγματική ανάπτυξη.
Άκουσα σήμερα έναν εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος που περιέγραφε τη χρυσή πενταετία Αναστασιάδη να μας λέει ότι μα δεν βλέπετε μπροστά σας. Η Κύπρος έχει μετατραπεί σε ένα εργοτάξιο από την Πάφο μέχρι το Παραλίμνη. Μάλλον εσύ δεν βλέπεις μπροστά σου. Όπου υπάρχει εργοτάξιο στην Κύπρο είναι γιατί η δική σας κυβέρνηση αποφάσισε να αναστηλώσει ή να χτίσει ένα νέο τέμενος ή πιθανόν να ανοίξει ένα νέο ροδόφραγμα. Μόνο τότε υπάρχει ανάπτυξη. Και εμείς όταν μιλούμε για ανάπτυξη και πρόοδο του λαού μας, δεν εννοούμε αποκλειστικά την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά την κρατική μέρημνα ώστε να ορθοποδήσει η οικονομία και να μπορούν οι άνεργοι μας να χτίσουν το μέλλον τους ξανά στην πατρίδα τους. Γιατί και αυτόν είναι από τα θαύματα της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Έπεσαν, λέει, οι δείχτες ανεργίας. Ναι, γιατί οι δικοί μας έχουν μετακομίσει στο εξωτερικό. Και αν δεν το ξέρετε, μπορείτε να μιλήσετε με τους γονιούς τους, οι οποίοι ανησυχούν καθημερινά για αυτούς. Τα πολλά λόγια δεν ήταν ποτέ προς όρενο εθνιμιστή. Θα σας ευχαριστήσω ξανά για την παρουσία σας, για τη συμμετοχή σας, για τη στήριξή σας. Και τελειώνοντας, θέλω να πω σε όλους σας πως το ΕΛΑΜ δεν είναι απλά ένα κόμμα. Εκφράζει αξίες ιερές και ακατάλληλες. Η αιωνιότητα και η νεότητα των ιδεών μας θα μας οδηγήσουν μπροστά. Το μέλλον μας ανήκει, γιατί δεν έχουμε κάτι να χάσουμε και γιατί θα παλέψουμε για την πατρίδα, για τον λαό μας, για την θρησκεία μας, για τον τόπο μας.